Μόλις ολοκληρώσαμε μία συνεργασία με μια αντιπροσωπεία από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο συμπατριώτης μας, ο Βασίλης Κούτσιαμος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί στην περιοχή μας, στην Δυτική Μακεδονία, θα υλοποιηθεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που θα αφορά την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες γενικά προς τα άτομα με αναπηρία, στις ψηφιακές υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Από την πλευρά μας αυτό που δηλώσαμε ήταν την πλήρη βούλησή μας να συνεργαστούμε μαζί τους σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να παραχθούν για τον τόπο, για τα άτομα με αναπηρία, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ήδη ο Δήμος Κοζάνης είναι πρωτοπόρος σε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την αναπηρία. Και αυτό επιδιώκουμε, να είμαστε συνεχώς στην πρωτοπορία, να είμαστε μπροστά και πάντα στη συνεργασία με την Συνομοσπονδία και τα άτομα με αναπηρία να υπηρετούμε αυτό που έχουμε υποχρέωση, τις ίδιες ευκαιρίες προς όλους τους ανθρώπους. Έγιναν οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος που θα υλοποιήσει η Εθνική Συνομοσπονδία στη Δυτική Μακεδονία, με γονιμία καταπολέμηση των διακρίσεων και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Συζητήθηκαν θέματα γενικότερα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος σε επίπεδο πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών συναντήσεων για την ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο των αιρετών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των υπηρεσιακών στελεχών για την δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, καθώς και την οριζόντια ένταξη πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο το ευρύτερο, αλλά κυρίως τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Αφορά υλοποίηση ημερίδων, συμβουλευτικών συναντήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη δικτύωση των νέων με αναπηρία, απασχόληση των ατόμων με αναπηρία καθώς θα υλοποιηθεί και πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση και την πιστοποίηση 20 ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες για την απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας. Και κλείνοντας, θα υλοποιηθεί και μελέτη που αφορά για τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης στα άτομα με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και ευρύτερα για τις δυνατότητες που θα έχουν στο νέο περιβάλλον να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.